Το κουτί των θαυμάτων είναι εδώ, Σάββατο μεσημέρι, όπως κάθε Σάββατο μεσημέρι, εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, παιδιά, πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια, υπέροχα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά, απολαμβάνουμε τις όμορφες μέρες που εξακολουθεί να έχει και ο Νοέμβρης, τουλάχιστον στις αρχές του. Καλό μήνα για χθες, αλλά δεν πειράζει, καλό μήνα, να έχουμε πραγματικά έναν υπέροχο μήνα. Και πάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα, γιατί δεν μπορώ να περιμένω. Έχω βάλει και τη μουσική, ο Βαγγέλης δηλαδή, ο Βαγγέλης ο Καραγεώρας. Έχει φροντίσει γι' αυτό. Δώσε, Βαγγέλη, λίγο. Το γνωστό, το υπέροχο γνωστό μπασκετικό τραγούδι, γιατί το πρώτο μας θέμα αφορά στο μπάσκετ, παρακαλώ. Πήγαμε στους Πάνθηρες. Ναι, τους Πάνθηρες. Αυτή την υπέροχη γυναικεία ομάδα μας μίλησαν αθλήτριες και προπονητής για τα πάντα και για τις ακαδημίες, γιατί από πολύ μικρά τα κορίτσια μπαίνουν στις ακαδημίες των Πανθύρων και με σκοπό να ενταχθούν στην γυναικεία επαγγελματική ομάδα, παρακαλώ. Και τι έχουν νίκες, τα πάντα. Ξέρετε εσείς τώρα που τους ακολουθείτε τόσα χρόνια στα γήπεδα, στις προπονήσεις και παντού. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί που τους συνάντησα στο γήπεδο που κάνανε προπόνηση. Σήμερα θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Είμαι εδώ στο κλειστό γήπεδο Αλεξάνδρα Δημογλού στην Καλαμίτσα και έχω ραντεβού με τους Πάνθηρες. Οι Πάνθηρες, όπως ξέρετε, είναι η γυναικεία ομάδα μπάσκετ με πολλές αξιώσεις εδώ της πόλης μας. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε τα κορίτσια και ο προπονητής τους. Εδώ στο γήπεδο που προπονούνται οι Πάνθηρες. Ναι, είμαστε στο κλειστό της Καλαμίτσας. Έχει ξεκινήσει η χρονιά για μας. Μέχρι στιγμής έχουμε 3 νικηφόρα αποτελέσματα και αντιμετωπίζουμε αύριο την ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Μια ομάδα η οποία είναι πολύ νεανική, έχει ένα νεανικό ρόστερ, είναι πολύ φιλόδοξη ομάδα. Για εμάς θα είναι ένα κριτήριο το πώς θα εμφανιστούμε, διότι την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν παρουσιάσαμε το πρόσωπο που θέλαμε. Η ομάδα του Απόλλωνα πήγε πάρα πολύ επιθετικά στο παιχνίδι, μας πίεσε από το πρώτο λεπτό. Δεν κάναμε το παιχνίδι μας, δεν μπήκαμε στο ρυθμό του αγώνα, στο 100%. Βρήκαμε ρυθμό μετά το 25 και είναι κάτι που έχουμε επισημάνει όλη την εβδομάδα στα κορίτσια και χρειάζεται αυτή την Κυριακή να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Τα κορίτσια τα βλέπω πολύ δυναμικά εδώ. Καλάθι δεν χάνουν που λέμε. Όμως αυτό από πίσω κρύβει μια σκληρή προπόνηση, φαντάζομαι. Για να φτάσεις σε ένα επίπεδο να λες ότι κάνεις ένα βήμα παραπάνω, είσαι στην κορυφή, είσαι στις πρώτες θέσεις, θέλει θυσίες. Χωρίς θυσία δεν έρχεται τίποτα. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε καθημερινά
Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αποτελεί στοίχημα. Ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι μια μέρα η οποία πρέπει να είναι ίδια. Δεν πρέπει να αλλάζει η ένταση, η ενέργεια, η αποφασιστικότητα. Και όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να μας φέρουν στο τέλος της ημέρας να χαρούμε κάτι πολύ καλό. Ωστόσο, θέλω να πούμε γενικά για όλη την πορεία, γιατί έχετε μια πάρα πολύ σημαντική πορεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και για την πόλη μας. Ναι, ξεκινήσαμε πέρυσι. Εγώ είμαι από πέρυσι στην ομάδα. Έχω έρθει στην Καβάλα. Νιώθω ότι από πέρυσι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία. Η ομάδα, τέτοια εποχή πέρυσι, λέγαμε όλοι να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ανεβήκαμε, κάναμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, τερματίζοντας την τρίτη θέση. Και η ομάδα φέτος ξεκίνησε με στόχο να είναι στην πρώτη διάδα του πρωταθλήματος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θέλει πάρα πολλές ώρες προπόνησης, πάρα πολλές ώρες δουλειάς, βίντεο, ανάλυση, κάθε μέρα συνέπεια στο γήπεδο. Τα κορίτσια μέχρι στιγμής ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Να μην έχουμε προβλήματα τραυματισμών, να είναι η ομάδα στο γήπεδο, να κάνουμε προπόνηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα ταλαιπωρηθήκαμε από κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών. Αλλά περιμένουμε την Κυριακή να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα εξελίσσεται. Το γενικό πλάνο είναι κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε. Οι ακαδημίες μας δουλεύουν πάρα πολύ καλά, το πλάνο των ακαδημιών μας. Έρχονται από πίσω παιδιά τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ταλαντούχα. Είναι στην γυναικεία μας ομάδα και η Βενετία η Ποντικάκη, η οποία είναι γεννημένη το 2010, και η Φέδρα η Μιχαηλίδου, η οποία είναι γεννημένη το 2008. Άρα καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και στα τμήματα υποδομών της ομάδας μας. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τις ακαδημίες, λοιπόν, μιας και το ανοίξατε. Στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες ξεκίνησαν σίγουρα τη λειτουργία τους. Θέλω να πούμε λίγο γι' αυτό. Ποιες ηλικίες έρχονται, το πρόγραμμα των προπονήσεων, όλα. Λοιπόν, οι ακαδημίες μας είναι από ηλικίες από 5 έως 6 χρονών. Τα παιδιά ξεκινάνε από τότε την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο. Οι Πάνθερες είναι ένα σωματείο το οποίο είναι αποκλειστικά γυναικείο. Δηλαδή, αυτό μας βοηθάει στο να προσελκύσουμε κορίτσια τα οποία αποκλειστικά θα αφαιρεθούν στο μπάσκετ. Άρα, το τμήμα των Πανθήρων είναι μόνο γυναικείο μπάσκετ. Αυτό βοηθάει στο να απορροφήσουμε παιδάκια περισσότερα και η ομάδα φυσικά, όσο έχουμε το τμήμα κορασίδων, πακορασίδων, νεανίδων, είναι όλα τα μη αγωνιστικά τμήματα. Άρα αυτή τη στιγμή η Ακαδημία μας έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κοριτσιών, οι οποίες απασχολούνται με την ομάδα, και όσο και η γυναικεία ομάδα προοδεύει και εξελίσσεται, αυτό αυτόματα αυξάνει και την δεξαμενή των κοριτσιών που θα είναι στις Ακαδημίες μας. Πώς το αντιμετωπίζουν γενικά τα μικρά κοριτσάκια το μπάσκετ σαν άθλημα? Αυτό που λέμε και στις μικρές, στις ανερχόμενες, ας πούμε, μπασκετμπολίστρες γυναίκες που θα έρθουν και θα στελεχώσουν την ομάδα στο μέλλον, είναι ότι αυτός είναι ο καθρέφτης στο γήπεδο. Και όταν βλέπουν τα πρότυπά τους, όταν οι μικρές έρχονται στο γήπεδο και βλέπουν τα πρότυπά τους, θέλουν να τους μοιάσουν. Αλλά για να τους μοιάσουν είναι αυτό που τους λέμε στις προπονήσεις, ότι πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο του γήπεδου, της καλής ζωής, της υγιής διατροφής, της υγιής ζωής. Οι μικρές αθλήτριες πρέπει να προπονούνται. Φυσικά παράλληλα με τα μαθήματά τους, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, να διαπρέπουν στα μαθήματά τους, να είναι πρώτες μαθήτριες και παράλληλα να έχουν και την ενασχόλησή τους με τον μπάσκετ, που είναι πολύ σημαντικό. Ανταποκρίνονται σε αυτό, γιατί ξέρω ότι οι στερήσεις, ειδικά στη μικρή ηλικία, όταν λέω στερήσεις, δεν θέλω να φανώ έτσι σκληρή, αλλά ας πούμε, όταν είπατε για υγιεινή διατροφή, φαντάζομαι ότι αφαιρείτε κάποια γλυκά, αφαιρείτε έτσι λίγο αυτά που τρώνε τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες όταν βγαίνουν βολτίτσες. Ακόμα και οι βόλτες που περιορίζονται λόγω προπονήσεων είναι ένα μικρό αγκαθάκι σε όλη αυτή την ιστορία. Πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά σε αυτό? Ο καθένας όταν θέτει στόχους στη ζωή του, από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και για να το αριστεύσει στα μαθήματα, να γίνει πρώτος, κάποια πράγματα θυσιάζει. Κάτι κερδίζουμε πάντα και κάτι χάνουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται όριμα από μικρή ηλικία είναι αυτός που ξεχωρίζει στη μετέπειτα πορεία του. Αυτό που λέμε δηλαδή στα κορίτσια είναι ότι και στην ενήλικη ζωή τους μετά, κάποια πράγματα θα έχουν και κάποια κόστη. Αλλά η αξία που κερδίζεις από όλη την διαδικασία την παραγωγική, πραγματικά δεν συγκρίνεται με κάτι. Δηλαδή το γεγονός ότι τώρα μπορεί να θυσιάσεις κάποια γλυκά που λέμε ή να έχεις ένα σωστό τρόπο διατροφής, αυτό αυτόματα γίνεται βίωμά σου σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου και σε ακολουθεί. Άρα αποκτάς από μικρή συνήθειες καλές και όχι κακές συνήθειες, που αυτό σε συντροφεύει στην υπόλοιπη ζωή σου. Και αυτό είναι ένα δείγμα
το ότι ο αθλητισμός προάγει τα σωστά πρότυπα. Και το σωστό πρότυπο δεν είναι ότι θα παίξω και θα γίνω επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. 1 στα 10, 1 στα 20 κορίτσια, 1 στα 30 κορίτσια μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό που προάγει ο αθλητισμός, το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα ομαδικά, είναι ότι προάγει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ένα πρότυπο ζωής που θα σε συντροφεύει στη μετέπειτα ζωή σου. Πολύ ωραία μας τα λέτε από τη μεριά του προπονητή και των παιδιών, αλλά οι γονείς συμμετέχουν σε αυτό, συμμερίζονται αυτές τις σκέψεις μαζί σας, συμφωνούν, ας πούμε, βοηθάνε. Οι γονείς έχουν μια παθολογική αγάπη, ξέρετε, στα παιδιά τους. Ναι. Η οποία κάποιες φορές είναι και θετικό είναι και θετικό πράγμα, αλλά και κάποιες φορές είναι και αρνητικό, γιατί όταν το παιδί φωνάζει ότι μπαμπά ή μαμά δεν αντέχω αυτή τη στιγμή, βγάλε με από τη ζώνη αυτή, που είναι βέβαια το παιδί από τη ζώνη άνεσης, ξεκινάει δυσφορία. Ένα δυσφορικό συνέστημα. Εκεί ο γονιός, επειδή είναι γονιός, μερικές φορές αυτό το δυσφορικό συνέστημα πάει να το κόψει. Δηλαδή να ξαναεπανέλθει στο comfort zone, στη ζώνη άνεσης του παιδιού. Αυτό έχει και τα θετικά και τα αρνητικά του. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο γονέας πρέπει από μικρή ηλικία να αφήνει το παιδί να κάνει λάθη. Γιατί μόνο μέσα από τα λάθη το παιδί μόνο του θα καλλιεργήσει έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής και θα μπορεί να δει ποια είναι η αξία του να κάνω λάθη και να το βελτιώνω και ποια είναι η αξία του να ζω άξια για τον εαυτό μου και σιγά σιγά να ανεξαρτητοποιούμε από πολύ μικρή ηλικία. Πάρα πολύ σωστό αυτό, πραγματικά. Ελπίζω οι γονείς να ακολουθούν αυτές τις συμβουλές που δίνουμε εν τω μεταξύ. Εδώ κολλάει και η ερώτηση σχετικά με την προστασία και την υπερπροστασία των γονέων. Αυτό που περιγράψαμε είναι κάπως σαν υπερπροστασία, μπορώ να το πω έτσι. Μα είναι ίδιον της ελληνικής κοινωνίας μας αυτό. Ναι. Είναι η ελληνική οικογένεια που λέμε. Ναι. Η μαμά πάνω απ' όλα. Ο μπαμπάς εκεί, συνοδοιπόρος. Αυτό δεν μπορεί να βγει, αλλά μετά αν ένα παιδί δεν ανεξαρτητοποιηθεί από την εφηβεία και μετά, που ξεκινάει δηλαδή το παιδί να κοινωνικοποιείται με διαφορετικές παρέες, να φεύγει πιο πολύ από το σπίτι, να μην θέλει τόσο πολύ τους γονείς του. Από την ηλικία των 16 περίπου, το παιδί δεν θέλει καθόλου το να είναι ακριβώς στο σπίτι. Θέλει να φεύγει από το σπίτι, να ανεξαρτητοποιείται, να βγαίνει, να γνωρίζει ανθρώπους καινούριους. Εκεί είναι ένα στοίχημα στο πόσο η οικογένεια είναι τόσο καλά θωρακισμένη, δίνει αγάπη στο παιδί, το πιο σημαντικό, αλλά το δίνει και μία εμπιστοσύνη. Ότι πήγαινε και είμαι δίπλα σου στο λάθος. Αλλά να κάνεις το λάθος. Γιατί μέσα από το λάθος θα μάθεις. Έτσι είναι και ο αθλητισμός. Μέσα από τις ήττες μαθαίνεις. Γιατί μέσα από τις νίκες, οι επαναλαμβανόμενες νίκες σε επαναπαύουν. Δεν σε εξελίσσουν. Η ήττα όμως, όπως και η αποτυχία στη ζωή, σε μαθαίνει να βλέπεις το επόμενο βήμα. Ποιο είναι? Να βελτιωθώ. Να εξελιχθώ και να κάνω στο επόμενο βήμα το θετικό. Το σωστό. Και ο προπονητής, λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του μέσα σε όλο αυτό που είπαμε όλη την ώρα τώρα? Ο προπονητής διαχειρίζεται καταστάσεις. Είναι διαχειριστής. Όταν έχεις 12 διαφορετικές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο, όταν έχεις 12 διαφορετικούς χαρακτήρες, ίσως και από άλλες χώρες, με άλλες κουλτούρες, με άλλους πολιτισμούς, δεν είσαι ένας απλός προπονητής που δείχνει 5 συστήματα. Είσαι πραγματικά ένας διαχειριστής προσωπικότητων και ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί για το κοινωνικό καλό. Το κοινωνικό καλό είναι ένας μικρόκοσμος στο μπάσκετ, όπως είναι η κοινωνία μας. Όπως λοιπόν και όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε για το καλύτερο, έτσι και ένας προπονητής προσπαθεί η ομάδα του να αποδίδει στο 100% όντας όλοι εναρμονισμένοι στο πνεύμα της ομάδας. Αυτό όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει ειλικρινείς σχέσεις και θέλει η ομάδα πραγματικά να είναι ένα σύνολο. Γιατί μόνο αν είσαι μια γροθιά, σε όλα τα πράγματα της ζωής δεν υπάρχει το ατομικό. Το ατομικό συμφέρον πάντα σε οδηγεί σε πράγματα εγωιστικά. Μόνο όταν είσαι μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, είσαι με τον άλλον μια γροθιά, είσαι ενωμένος και πας για ένα σκοπό, ο σκοπός σου δίνει το κίνητρο. Και το κίνητρο σε εξελίσσει. Και ένας προπονητής πρέπει να δίνει αυτό το κίνητρο, να εξελίσσει τις ικανότητες της ομάδας, να βελτιώνει τις αδυναμίες και να τις βλέπει έγκυρα, ώστε ο απότερος στόχος είναι να έρχονται οι νίκες και ο τελικός στόχος, που είναι η επίτευξη των στόχων μας στο τέλος της χρονιάς. Άρα, στόχος για φέτος ποιος είναι? Έτσι, να πάμε για να μιλήσουμε για φέτος. Για τη φετινή σεζόν, λοιπόν. Ποιος είναι ο στόχος? Αρχικά, ο στόχος είναι η εξέλιξη της ομάδας. Η διαρκής εξέλιξη. Που έρχεται μέσα από τις προπονήσεις, που έρχεται μέσα από τους αγώνες. Να βλέπω την ομάδα να προοδεύει. Για μένα, για έναν προπονητή δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ξέρετε, η απόλαυση δεν είναι το ταξίδι. Η απόλαυση είναι ο προορισμός. Ο προορισμός μας δίνει την απόλαυση. Δηλαδή, μέσα από τον προορισμό
απολαμβάνεις και αυτό τη δημιουργική διαδικασία. Δεν είναι κάτι πιο χαρούμενο και πιο ευχάριστο για μένα το να βλέπω την ομάδα να προοδεύει. Ή το να είμαι εδώ και να βλέπω την ομάδα από πέρυσι που ήταν και φέτος που βρίσκεται. Για μένα αυτό είναι μια εσωτερική ικανοποίηση, μια χαρά και μια αίσθηση ότι κάνω κάτι σημαντικό. Και για μένα και για τους άλλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και οι στόχοι μετά, όσο περνάει χρονιά, αναπροσδιορίζονται, επαναπραγματεύονται. Είναι μια διαρκής εξέλιξη όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πάμε να δούμε λίγο και τι θα μας πούνε και τα κορίτσια. Ωραία, φυσικά. Τι συμβαίνει με αυτή τη γυναική ομάδα που πραγματικά μας έχει πάρει τα μυαλά? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά και είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ για να πάρουμε και ψυχολογία για την πορεία του πρωταθλήματος. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Σίγουρα κάθε μάτς είναι πολύ σημαντικό για εμάς και κάθε νίκη που έρχεται μας δίνει μια παραπάνω ψυχολογία. Και σίγουρα και αύριο θέλουμε να κάνουμε πάλι το ίδιο, να πάρουμε την νίκη και να συνεχίσουμε δυναμικά για τα επόμενα παιχνίδια. Εσύ από μικρή στον αθλητισμό, από μικρή ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Τι είναι αυτό καταρχήν που σε τράβηξε σε αυτό το άθλημα? Αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι πολλά χρόνια, από πολύ μικρή ηλικία. Τι να σου πω, η ομαδικότητα, η συνεργασία είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά και με τα κορίτσια στην ομάδα τα έχουμε βρει πολύ καλά και μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, έχεις κάποιο πρότυπο να γίνεις σαν κάποιον ή απλά σου αρέσει βήμα-βήμα να πηγαίνεις? Πάντα βήμα-βήμα, είναι η αλήθεια. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και σιγά-σιγά ελπίζω να μπορέσω να φτάσω σε ένα υψηλό επίπεδο. Με την εθνική πώς το βλέπεις? Βλέπεις, θέλεις, είναι ένα στόχο σου να μπεις στην εθνική ή να φορέσεις αυτό το έθνος? Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή να φορέσεις την φανέλα της εθνικής. Την έχω φορέσει, είναι η αλήθεια. Ελπίζω και στην πορεία να την ξαναφορέσω και να τιμήσω την χώρα μου. Τι ωραία, καταπληκτικά. Λοιπόν, φέτος, ο στόχος για φέτος, λοιπόν, θέλω να μου πεις, της ομάδας. Σίγουρα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι να παίρνουμε τις νίκες. Θέλουμε σίγουρα να είμαστε τετράδα και αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα, θα το θέλαμε πάρα πολύ. Ο στόχος μας είναι η τετράδα και τα play-off και στη συνέχεια ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο. Καλή επιτυχία σε όλα και θα είμαστε εδώ φυσικά να στηρίζουμε την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η στήριξη είναι πολύ σημαντική για μας και ο κόλπερ για το γήπεδο, γιατί μας δίνει ψυχολογία για να παίζουμε καλύτερα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.